Όλη η Κύπρος παίζει με 111 ευρώ bonus εγγραφής στη winmaster.com.cy. Βλέποντας τον Νικολίτσα να κάνει κίνηση, κεφαλιά είναι προς τα πίσω, Νικολίτσα θα κερδίσει την μπάλα, να η ευκαιρία για τον Άρη, έκανε το σούτ, η μπάλα κόντραρε, ήρθε στη συνέχεια ο Γιούσεφ. Ωραία ο Ιλουρίτσε Κυπιάνη, αντεπίθεση με προϋποθέσεις για τον Εθνικό, τέσσερις παίχτες ζητούν απέναντι την μπάλα. Ο Κυπριανού έρχεται να κάνει το σούτ πάνω από την εστία, μεγάλη ευκαιρία για τον Εθνικό στο ένατο λεπτό. Δείτε τον Κυπριανού που κινείται στην πλάτη της άμυνας. Πρόλαβε ο Παπαγεωργίου και βγάζει ακόμα μια αντεπίθεση ο Εθνικός με τέσσερις παίχτες να συμμετέχουν. Το γύρισμα για τον Παπαγεωργίου στην περιοχή, έχει ευκαιρία και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Εθνικός στο 10ο λεπτό σε δεύτερη υποδειγματική αντεπίθεση. Μέσα σε ένα λεπτό έχει απειλήσει πριν από λίγο με τον Κυπριανού. Ξαναβλέπουμε το γύρισμα και τον Παπαγεωργίου να εκτελεί στην κυριολεξία τον Ουρεντινόσκι. Ο Κυπιάνη είναι ο δημιουργός. Πολύ καλή ενέργεια. Ο Πινσέλη από μακριά δοκίμασε το σούτ, η μπάλα πέρασε έξω. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Νικολίτσα, η μπάλα περνά έξω. Να λοιπόν και τελική για τον Άρη, πολύ καλή στιγμή. Την ακούμπησε πρώτα ο Ρόκατς και στη συνέχεια έφυγε έξω. Για να δούμε τώρα τον Άρη, έχει ευκαιρία για να ισοφαρίσει και θα τα καταφέρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημικρόνου με τον Γιούσεφ. 1-1, νέα δεδομένα στο παιχνίδι, στην πρώτη επιθετική του προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ, από το ξεκίνημα η φάση, ο Γιούσεφ κινείται από κανονική θέση, βάζει την μπάλα μπροστά, κάνει δυνατό σουτ και την στέλνει στα δίχτυα. Από την πάσα του Νικολίτσα. Αντίπαλο τον Ενέσκου, Χριστοφόρου θα κάνει το σουτ, αποκρούει με δεύτερη προσπάθεια ο Μπογατίνοφ. Τώρα στο προσκήνιο με τον Κυπιάνη. Έκανε το σούτ ο Νικολάη Κυπιάνη, η μπάλα έφυγε έξω. Μπήκε στην περιοχή, στείλε την μπάλα απέναντι. Την κέρδισε ο Παπαγεωργίου και έκανε το σούτ και στείλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Η μπάλα πάει στον Χριστοφόρου. Έδιωξε ο Ρόκατς. Για να δούμε τον Νικολίτσα, τον Πάγκαλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία, έφυγε από κανονική θέση. Θα τονώσει την επιθετική του Ραμή. Εμείς είδαμε ότι ήταν στην ευθεία ο παίκτης του Άρη, ο Πάγκαλος στην στιγμή. Ύστερα από αρκετή ώρα τελική προσπάθεια από τον Εθνικό. Τρέχει ο Γιούσεφ, ο Μετζέτοβης θα βρει τον Γιούσεφ μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ένα εκπληκτικό γκολ. Αυτός είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να υποδέχεται την μπάλα εδώ. Όλοι περίμεναν ότι θα βγάζει σέντρα. Αυτός προτίμησε να στείλει την μπάλα απέναντι, να χτυπήσει στο δοκάρι και έναν από αυτή στα δίχτυα, δίνοντας τον Άρη το προβάδισμα.